Οι αγρότες της Καρδίτσας ξεκινήσαμε χθες Τετάρτη έναν αγώνα και έχουμε βγει στον δρόμο με τα αγροτικά μηχανήματα γιατί διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον και την επιβίωσή μας. Τα προβλήματα, επειδή και εσείς εδώ που ζείτε τα βιώνετε, δεν μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παραμένουμε στα χωριά μας και να καλλιεργούμε. Και συγχρόνως να ξέρετε ότι αυτά που χάνει ο αγρότης χάνονται από την οικονομία την τοπική. Δεν πάνε αυτά τα χρήματα τα δικά μας ούτε σε καμία Ελβετία, ούτε σε λίστες Λαγκάρντ. Έχουμε τα χρήματα, τα καταναλώνουμε εδώ στην τοπική οικονομία. Και αν, κύριε Δήμαρχε, δείτε πόσα χρήματα χάσαμε από την προηγούμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ, σαν νομός Καρδίτσας, τότε οι πρώτοι που θα έπρεπε να βγουν και να φωνάξουν θα είναι οι μαγαζάτορες, οι δήμαρχοι και μετά οι αγρότες. Γιατί αυτά τα χρήματα είναι αλυσίδα. Τα προβλήματα, επειδή τα έχετε ψηφίσει προηγούμενο ψήφισμα που έχουμε καταθέσει και τα γνωρίζετε, για να μην σας κουράζω, αυτό που βρήκαμε όμως εχθές που ξεκινήσαμε τον αγώνα, αυτόν τον αγώνα, είναι για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια αντιμετωπιστήκαμε από την κυβέρνηση μια αστυνομοκρατία και είδαμε κλούβες των ΜΑΤ, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει εδώ σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον, τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς, επειδή τα προβλήματα είναι διαχρονικά και επειδή δεν υπάρχουν λύσεις, βγαίνουμε στον δρόμο, αλλά πάντα χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα και βάζοντας τα τρακτέρ μας δεξιά και αριστερά του δρόμου, χωρίς να δημιουργούμε και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν συμπολίτη μας. Φέτος όμως η κυβέρνηση μας έστειλε δύο κλούβες smart. Πιστεύω όλα τα περιπολικά του νομού ήταν εκεί και μας εμποδίσανε αυτή τη διαμαρτυρία. Θέλουμε, ζητάμε και από εσάς να την καταγγείλετε αυτόν τον αυταρχισμό. Δεν λύνονται ποτέ τα προβλήματα με τη βία, δεν λύνονται τα προβλήματα με την καταστολή. Έχουμε ζητήσει συνάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον πάρει και τα ΜΑΤ από εκεί που είναι. Περιμένουμε την απάντησή του, αλλά θέλουμε τη συμπαράστασή σας και αν είναι δυνατόν να μας στηρίξετε σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, που ξαναλέω δεν είναι αγώνας μόνο των αγροτών, είναι ολόκληρης της οικονομίας, της κοινωνίας, της Καρδιτσιώτικης. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος αν δεν στηριχτεί δεν θα έχουμε μέλλον ως χώρα. Άλλωστε οι περισσότεροι από εδώ μέσα έχουμε γεννηθεί στο χωράφι και ξέρουμε τι εστί αγροτική ζωή, αγροτική δουλειά και το πώς πρέπει να ανταμείβεται. Να πω εδώ ότι πραγματικά νιώθω χαρούμενος που άκουσα από τα χείλη του Προέδρου ότι εμείς ήρθαμε να διαδηλώσουμε ειρηνικά, δεν ήρθαμε να κλείσουμε δρόμους και πραγματικά αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μας. Συμφωνώ με τον κύριο Ντελή, εγώ θα κάνω μια επαφή με τον αστυνομικό διευθυντή. Το θεωρώ δεδομένο ότι όποτε μας καλέσει και θέλετε να έρθουμε θα είμαστε στη διάθεσή σας με οποιοδήποτε μέσο και θα στηρίξουμε τον αγώνα σας όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Θα ζητήσω από τον αστυνομικό διευθυντή να σας εμπιστευτεί, γιατί πρέπει να σας εμπιστευτεί όπως σας εμπιστευόμαστε όλοι μας, ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα θέμα όσον αφορά την επισκεψιμότητα στην πόλη για τους επιχειρηματίες. Ξέρουμε ότι στηρίζετε την αγορά όπως και η αγορά στηρίζει εσάς και πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν έχεις να αντιπαρατεθείς ή να στηρίξεις μια ομάδα η οποία πραγματικά προσφέρει στην ελληνική οικονομία τα μέγιστα, θα πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να κάνεις εκτόσεις.